Πάμε να δούμε, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή και σήμερα, το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου στο ποδόσφαιρο. Γιατί δεν αγωνίζεται μόνο ο Άρης, είναι πολλοί που αγωνίζονται σήμερα, στο διήμερο. Με επίκεντρο την Κυριακή από ότι... Οπα. Ούτε καφέ δεν μου πήρες. Τι εγκλήματα, πίνεις καφέ και δεν πίνω εγώ. Το χαρτί της παρέτησης είναι κάπου εκεί. Κάπου εκεί είναι, ωραία. Τι ώρα είναι? 5 και 17. Ωραία, κάτσε εσύ από εκεί. Κάτσε εσύ από εκεί. Και το κλειδώνεις, ρε. Μάλιστα. Λοιπόν, ήρθε και ο Χρύσανθος, είναι στην παρέα μας. Μέχρι και τις 18:30 και πάνω στην ώρα κιόλας που ξεκινήσαμε να διαβάζουμε καφέ. Το πρόγραμμα. Τι, θα κάτσεις εδώ? Ναι. Όχι, κάτσε από εκεί. Όχι. Έχω ανοίξει και το Facebook καφέ. Για να ακούσουμε Νόβα και τα λοιπά. Καφέ. Θα έχουμε Νόβα σε λίγο, Χρύσανθε. Α, καλά, πέστα. Α, μετά τις 5:30 δεν είναι. 5:30 ώρα θα έχουμε. Μπορείς να κάτσεις από εκεί για λίγο. Και μετά να βάλουμε να ακούσουμε την Νόβα τις δηλώσεις του Μιχαήλ Ούνινγκ. Λοιπόν, σε ποιο είσαι? Έλα. Είσαι Ροζέ. Ροζέ, λοιπόν. Πανιώνιος Όφη αύριο σε 7:30. Κρύο έχει εδώ. Ναι, έχει μια δροσία. Και Πανετολικός Λαμίας 8. Ψιλοδιάφορα αυριανή ημέρα είναι η αλήθεια. Αν και ο Άρης θέλει μια γκέλα του Όφη μέσα στην έδρα του Πανιωνίου, εδώ που τα λέμε. Την Κυριακή έχουμε τα περισσότερα παιχνίδια για την 19η αγωνιστική. Στις 3 μάτς που επίσης ενδιαφέρει τον Άρη, Ξάνθη Παναθηναϊκός στα Πηγάδια. Γιατί μας ενδιαφέρει? Γιατί μια ισοπαλία νομίζω ότι θα είναι κουτί. Δεν νομίζω ότι η Ξάνθη θα είναι στην. Με δεδομένο ότι είναι αυτή την ώρα, τι θα γίνει μετά. Δεν θα είναι η Ξάνθη, Νίκο. Ωραία. Η Ξάνθη στην καλύτερη των περιπτώσεων για αυτήν, ναι, θα έχει αφαίρεση βαθμών πολλών. Που δεν νομίζω ότι προβλέπεται κάτι τέτοιο. Μόνο υποβιβασμούς προβλέπεται. ΑΕΚ Λάρισα στις 5 και 4. Και εδώ υπάρχει ένα ψηλό ενδιαφέρον για τον Άρη, κυρίως λόγω Λάρισας. Ατρόμητος Βόλος, ένα replay του επαναληπτικού που δώσανε για το κύπελο μεσοβδόμαδα οι δύο ομάδες. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης στις 6. Και το ντέρμπι της αγωνιστικής 7:30 ώρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Άρης. Τα έλεγα και χθες με τον Μοσχοβίτη, θα τα πω και τώρα. Εντάξει, και εγώ θα το ανεβάσω και το δελτίο. Εγώ θα το βάλω Χ2 και γκολ-γκολ. Και εσύ, το Ολυμπιακός Άρης. Και εσείς λέτε ό,τι θέλετε. Πώς, τι? Χ2 και γκολ-γκολ. Και εσείς λέτε ό,τι θέλετε. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Πλάκα κάνεις τώρα. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Ο Άρης έστω λέγε και... ό,τι θες. Περίμενε, λέγε, περίμενε. Τζοβάρα έχω εγώ. Ο Τζοβάρας είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να μας το χαλάσει. Α, εντάξει. Εντάξει. Γιατί το. Παραβλέπεις την παράμετρο αυτή? Δεν ξέρω, φίλε. Εγώ είδα τον Άρη που κέρδισε και διετησία προχθές. Α, δούμε. 18:30 τον Άρη. Λέγε. Και δεν θα παίξει Χ2 τρελός. Μια χαρά είναι ότι δεν το παίξει το Χ2. Ο Άρης τέτοια παιχνίδια είναι που του ταιριάζουν. Με χώρο μπροστά να έχει γήπεδο να παίζει, μια χαρά. Δεν του κάτσει, τι έχει μπροστά. Μαντσίνη, δεν είναι και αμεληταία μονάδα. Αργεντινός. Ο Ντάνιελ. Μπράουνι Ντέγε εκεί πέρα χαμός. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα του διημέρου. Είπα μετά τις 5:30 θα ακούσουμε Μίχαελ Ένιγκ, και αυτό θα κάνουμε και λίγο νωρίτερα το διάλειμμα. Όχι τώρα βέβαια, σε κάνα 5 λεπτό. Μπορεί και λιγότερο, σε κάνα 3 λεπτό κιόλας να το κάνουμε. Σε μια μέρα που είχε ειδήσεις και έξω αγωνιστικά, καθώς επισημοποιήθηκε αυτό το οποίο είναι αλήθεια ότι περιμέναμε σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή η ανάκληση του δελτίου του Φιωρίν Ντουρμισάη. Με τον Άρη βέβαια να μην αφήνει έτσι την υπόθεση και να απευθύνεται. Καταρχήν, τι ωραία, ρε φίλε, επικοινωνία για τον Ντουρμισάη. Ανακλήθηκε το δελτίο του Ντουρμισάη. Ναι. Τη Δευτέρα σας το είπαμε, παιδιά. Εντάξει, αναμενόμενο ότι θα γίνει, δεν είναι. Και όχι μόνο, το επιδιώκει και ο Άρης. Γιατί αν δεν ανακληθεί το δελτίο, πώς θα προσφύγει ο Άρης στο διαιτητικό να πει τι? Ναι. Εκεί λοιπόν θα απευθυνθεί πλέον ο Άρης, στο διαιτητικό της ΕΠΟ, και να ζητήσει την ανάκληση του. Να ζητήσει να ακυρωθεί η ανάκληση του δελτίου του ποδοσφαιριστή, με το επιχείρημα, το λογικό, το οποίο έχουμε καταγράψει από την αρχή, ότι όλη αυτή η υπόθεση αφορά την παλιά ΠΑΕ Άρης και όχι την καινούργια. Και αν πάμε με δεδομένο ότι η ΕΠΟ αναγνωρίζει αυτό ως δεδομένο και είναι στο πλευρό του Άρη, κανονικά θα πρέπει χρήσιμο το διαιτητικό να πει ότι να ακυρώσουμε την ανάκληση του δελτίου. Έτσι. Κάνω λάθος? Όχι, σωστό μιλάς. Σωστά μιλάω. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, αυτή τη στιγμή ο μεγάλος χαμένος υπόθεση νομίζω είναι το παιδί, το ίδιο, ο Ντουρμισάη, ο οποίος αν το διαιτητικό δεν δικαιώσει τον Άρη, τότε ο Ντουρμισάη θα μπορέσει να παίξει μέχρι το τέλος σεζόν. Γιατί δεν μπορεί να αγωνιστεί σε τρίτη ομάδα σε μία αγωνιστική σεζόν. Γιατί έχει παίξει ήδη με την Πέβερνα στο Βελγίο, έχει παίξει με τον Άρη 2 παιχνίδια, δεν μπορεί να αγωνιστεί με τρίτη ομάδα. Άρα αν δεν δικαιωθεί ο Άρης, γιατί παίξει ο ποδοσφαιριστής, μέχρι το καλοκαίρι απλά θα προπονείται με τον Ολυμπιακό. Γιατί θα πρέπει να επιστρέψει εκεί. Αλλά είναι μια υπόθεση που παραμένει ακόμα ανοιχτή. Ο Άρης το παλεύει, το θέλει, τον παίχτη και τον υπολογίζει.
Και αν δεν προλάβει να κάνει μεταγραφές που είναι και το πιο πιθανό, έστω και αυτή η μία που πρόλαβε, και αν δικαιωθεί η συγκεκριμένη περίπτωση, θα είναι σημαντική για τον Μιχαλίν. Γι' αυτό κυνηγάει την υπόθεση και θα περιμένουμε και την άλλη εβδομάδα να δούμε τι θα γίνει στο διαιτητικό της ΕΠΟ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Το οποίο, αν με το καλό το διαιτητικό της ΕΠΟ αποφασίσει ότι θα πρέπει να παίξει ο Ντουρμισάη, τότε αυτομάτως είναι και ένα όπλο, ναι, για το φάκελο που θα στείλει η ΠΑΕ Άρης στη FIFA. Γι' αυτό δεν, φυσικά, έχει στείλει ακόμα η ΠΑΕ Άρης μαζί με την ΕΠΟ. Εδώ πρέπει να το σημειώσουμε, έτσι. Τουλάχιστον στα λόγια, μέχρι στιγμής, η ΕΠΟ, αναγνωρίζοντας ότι έχει δίκιο ο Άρης, λέει ότι θα σταθεί αρρωγός στην προσπάθεια αυτή του Άρη. Ναι. Και νομίζω ότι η όλη προσπάθεια δικαίωσης κυρίως εξαρτάται από το τι θα στείλει η ΕΠΟ. Όχι τόσο το τι θα στείλει ο Άρης. Okay, ο Άρης θα τα συντονίσει όλα αυτά τα θέματα. Αλλά επειδή είναι ευθύνη της ΕΠΟ, τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι το τι θα στείλει η ΕΠΟ. Ως επίσημο και μέσα στο φάκελο λοιπόν αυτό, αν υπάρχει και η απόφαση ότι ο Ντουρμισάη παίζει, είναι ενισχυτικό. Δηλαδή ότι η οικία ομοσπονδία αποδέχεται ότι έχει δίκιο ο Άρης. Ναι. Είναι σημαντικό. Φυσικά, αυτοί οι οποίοι δεν βλέπουν κάτι μεμπτό στη σχέση Ξάνθη ΠΑΟΚ, προσπαθούν να παίξουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού, να λένε ότι είναι, όχι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το χαρτί του Ολυμπιακού, ότι ο Ντουρμισάη επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Άσχετη. Να επιστρέψει στον Ολυμπιακό δεν γίνεται, γιατί έχει ήδη παίξει με Μπέβερεν και Άρη. Δεν μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό. Αυτό λέω. Αυτό είπα πριν. Ναι, αλλά υπήρχαν τίτλοι σήμερα το μεσημέρι σε ουδέτερα site. Τι. Θεσσαλονικιώτικα κιόλας, που μοιάζονται για το καλό της πόλης. Ότι τι. Ότι ανακαλείται το δελτίο του και επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να παίξει. Μπορεί να πάει και να προπονείται αν θέλει. Δεν έχει θέμα. Αλλά το θέμα δεν μπορεί να παίξει. Φίλε, δεν σταματάει ο δανεισμός του. Ναι. Το δικαίωμα συμμετοχής του με τη φανέλα του Άρη σταματάει. Αυτό. Απλά δεν έχει νόημα να κάθεται εδώ. Άμα... Δεν είναι και δανεισμός εδώ που τα λέμε, ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι πώληση. Είναι μεταγραφή. Άρα αυτό είναι πώληση. Δεν είναι δανεισμός. Έχεις δίκιο. Η πώληση μπορεί να ακυρωθεί. Αυτό. Αλλά πρέπει να το ζητήσεις εσύ με τον Ολυμπιακό. Ναι. Εύκολα γίνεται. Είναι πώληση παίχτη. Ναι. Εύκολα γίνεται αυτό. Κάτσε να σκεφτώ. Όχι, δεν μπορεί να σταματήσει η πώληση, φίλε. Δεν μπορεί να πάει πίσω στον Ολυμπιακό. Άρα θα μείνει εδώ. Θα μείνει εδώ, ναι. Ωραία. Πού να πάει πίσω. Ωραία. Πρέπει να ακυρωθεί και η μεταγραφή. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Δεν είναι δανεισμός. Ναι. Είναι μεταγραφή ο Ντουρμισάη. Δεν είναι. Είδες, άμα μιλάς πολύ για το Φασίδη. Δανεισμού σκέφτεσαι. Δεν είναι δανεισμός του ποδοσφαιριστή. Ναι. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Εγώ πιστεύω θα παίξει ο Ντουρμισάη. Μακάρι, μακάρι. Κοίτα, με δεδομένο ότι η ΕΠΟ είναι στο πλευρό του Άρη, θα πρέπει να γνωρίσει και τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, εγώ λέω να μην πάμε στο διάλειμμα και να πάμε σε ρήμη μέχρι τις 5.30, γιατί σε 3 λεπτά υποτίθεται θα ξεκινήσει, πες και με μια καθυστέρηση 2-3 λεπτών, ας πούμε, και 33 θα έχουμε τις δηλώσεις από το Μιχαήλ Ένινγκ στην κάμερα της Νόβα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Θα σας δώσουμε συνέχεια και όλο το τελευταίο ρεπορτάζ όσον αφορά δεκάδες και τα λοιπά, να δούμε, να ολοκληρωθεί και η προπόνηση, να δούμε τι γίνεται με Κουέστα, ο οποίος δεν προπονήθηκε ούτε χθες, οι πιθανότητες του μειώθηκαν, να δούμε ποια ήταν η κατάσταση του Ισπανού στην σημερινή προπόνηση, χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τους κυτρινόμαυρους, είναι η αλήθεια, μετά και από το μάτς με την Ξάνθη. Η τελευταία δυνατή προπόνηση είναι η σημερινή, σε αυτήν. Με τον Ένινγκ να έχει επιστρέψει από τη Γερμανία και όλα θα φανούν και οι σκέψεις του όσον αφορά το σχήμα το οποίο θα παρατάξει την Κυριακή. Σας βάλαμε λίγο στο κλίμα, κάνοντας και μια αναφορά χθες. Ταξίδι Άγγελου Χαριστέα στη Γεωργία έχουμε. Και αυτό μια είδηση εξωαγωνιστικά, η οποία προέκυψε σήμερα σε μια γεμάτη μέρα όσον αφορά αυτά τα ζητηματάκια. Αύριο θα ταξιδέψει ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος στη Γεωργία με αφορμή ένα event της FIFA. Με αφορμή βασικά ένα event στο οποίο θα συμμετέχει η FIFA, η οποία τον όρισε ως εκπρόσωπο κιόλας, και θα είναι διάφοροι άλλοι παράγοντες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας εκεί. Και είναι και μια ευκαιρία για τον Χαριστέα λίγο να μιλήσει μαζί τους όσον αφορά το θέμα του μπαν και να τους εξηγήσει πώς έχει κατάσταση. Δηλαδή, παλιά ΠΑΕ, νέα ΠΑΕ, οφειλές που αφορούν την παλιά ΠΑΕ, καμία σχέση με την τωρινή ΠΑΕ και με τον άνθρωπο που τρέχει εδώ και χρόνια την τωρινή ΠΑΕ. Άρης, δηλαδή, τον Θόδωρο Καρυπίδη. Χρύσανθε. Ναι, λοιπόν, τι. Αυτό. Τι. Και αυτό θα περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Εντάξει, ευτυχώς ο Άρης έχει έναν άνθρωπο, μια προσωπικότητα όπως αυτή του Χαριστέα, για να μπορεί να έρχεται σε επαφή με τη FIFA, να το γνωρίζουν και με το λόγο ότι να έχει άλλη βαρύτητα σε τέτοια ζητήματα, για παράδειγμα.
Τώρα, αν πέσει σε κάποιον πεισματάρι, να το πω έτσι εισαγωγικά, που δεν αλλάζει γνώμη με τίποτα, όπως ο συγκεκριμένος Παραγουανός, νομίζω κιόλας τι είναι, που επιμένει για τον Άρη, για κατεπέκταση και για πολλές άλλες ελληνικές ομάδες, εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Το θέμα για τον Άρη είναι να αποφύγει να φτάσει στην έσχατη λύση που είναι να πληρώσει. Γιατί άμα πληρώσει, εκεί ανοίγει ο ασκός του αιώλου και θα έρθουν κι άλλοι. Χρήσαν δε. Όχι. Εκείνης εποχής, όχι λες εσύ. Όχι. Δεν θα έρθουν άλλοι. Αφού πλήρωσε. Μπορεί να πει όχι παίχτης από εκείνη την εποχή που το έρθει. Αφού πλήρωσε. Δεν προσέξει να κάνω κούμπες, ε. Όπως κάνεις και εσύ σε μένα πολλές φορές. Δεν είμαστε το ίδιο. Σωστό και αυτό. Ούτε καφέ μου έχεις παραγγείλει. Αυτή τη στιγμή είσαι προνομίουχος. Πίνεις καφέ και δεν πίνω. Το έχω ξαναπεί και είναι σημαντικό. Θα έπρεπε να με προσέξεις. Θέλω να μείνει. Συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι. Ο ασκός του αιώλου, ναι, θα ανοίξει μόνο για παίχτες που έχουν στα χέρια τους από τότε 12, 13, 11, 10, 9, 8, 7 τελεσίδικες αποφάσεις. Δεν υπάρχουν. Όχι. Κανένας. Κανένας. Τώρα, αν έχει πάρει τελεσίδικη απόφαση, πρόσε, από τη FIFA, παραδείγματος χάρη, ο Σανκαρέ πήγε στην ΕΠΟ και έκανε προσφυγή. Ναι. Όσοι έχουν κάνει προσφυγή στην ΕΠΟ, δεν έχουν δικαίωμα να πάνε και στη FIFA. Γιατί αυτό της FIFA, το DRC, είναι κάτι σαν διαιτητικό δικαστήριο της, ναι, FIFA. Όσοι έχουν πάει στη FIFA, πρέπει να διαπιστώσουμε καταρχήν στην περίπτωση των συστών, αν είχε δικαίωμα να πάει εκεί. Γιατί αν γράφει στο συμβόλαιό του, που το αυτό έγραφε στο συμβόλαιό του για το συστόν, υπάρχουν και άλλα θέματα δηλαδή πρέπει να δει ο Άρης στην πορεία. Ναι. Και φαντάζομαι το βλέπουν οι νομικοί του. Ότι αρμόδιο για την επίλυση των τυχών οικονομικών διαφορών είναι το αρμόδιο τμήμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τότε είναι άκυρο αυτό που έχει γίνει με το συστόν. Μάλιστα. Αν όμως γράφει στο συμβόλαιό του ότι αρμόδια είναι η FIFA και το διαιτητικό της δικαστήριο, τότε είναι κάτι διαφορετικό. Όσοι όμως ποδοσφαιριστές έχουν κάνει προσφυγή και οι περισσότεροι τότε, σε ένα ποσοστό 70-80%, κάναν στην ΕΠΟ προσφυγή. Αυτοί λοιπόν, Νίκο, δεν έχουν δικαίωμα. Δεν έχουν δικαίωμα, Χρήστανθε. Μάλιστα. Επίσης, όσοι έχουν κάνει προσφυγή στη FIFA, αλλά δεν κυνήγησαν ως το τέλος την υπόθεση, γιατί μετά ο Άρης υποβιβάστηκε ως γνωστόν. Ναι. Και δεν έχουν τελεσίδικη απόφαση της FIFA, επίσης δεν μπορούν να διεκδικήσουν. Επίσης, δεν μπορούν να διεκδικήσουν κάποιοι τώρα. Δεν μπορεί να πάει τώρα, ποιος να σου πω, ο Κούπερ και να πει κάνω προσφυγή, γιατί έπρεπε να το κάνει μέσα σε διάστημα 2 ετών, αυτό λέει ο κανονισμός, της FIFA, από τη μέρα που έγινε ό,τι έγινε. Ναι. Άρα, για να μην τρομοκρατούμε και τον κόσμο του Άρη, ναι μεν μπορεί να προκύψουν άλλοι 1-2, αλλά μέχρι εκεί. Θα μου πει κάποιος, γιατί ρε φίλε, έχεις να δώσει άλλο ένα χαρτί? Όχι βέβαια, δεν είπα εγώ αυτό. Σε καμία των περιπτώσεων. Θα πονέσει ο παππός μας. Αλλά δεν είναι ότι θα έρθουν 20 εκατομμύρια. Τελειώνει, πέφτουμε, κάνουμε, διαλύσαμε. Ναι. Να το δίνουμε το θέμα στη σωστή διάσταση. Και καλά κάνεις και διευκρινίζεις. Άρα, ξαναλέω. Από πού μπορεί να έχεις πρόβλημα αν τελικά δεν δικαιωθείς εδώ πέρα? Τελεσίδικες αποφάσεις, ήδη υπάρχουσες, που εδώ γεννάται ένα θέμα όμως, ότι σύμφωνα με απόφαση του ΚΑΣ υπάρχει δεδικασμένο που λέει, προς τη FIFA δεδικασμένο που λέει, δεν έχουν δικαίωμα αυτοί οι οποίοι αφορούν παλιές ΠΑΕ να θεωρούν ως τελεσίδικες αποφάσεις αυτές που βγήκαν εις βάρος της ΠΑΕ, της παλιάς ΠΑΕ. Κατάλαβες τι λέω? Ναι, ναι, με προσέξεις, αλλά... Σε προσέχω, αλλά παράλληλα προσπαθώ να, ναι, συνοηθώ λίγο και το ΚΑΣ έχει, ναι, απόφαση που λέει, ναι, ότι πήγε ο συστόν και δικαιώθηκε και του χρωστάει η ΠΑΕ του Σκόρδα και του Αθανασιάδη. Ναι. Το λέω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος. Έτσι. Ναι. Για να πάρεις λεφτά από την ΠΑΕ του Καρυπίδη θα πρέπει να κάνεις νέα προσφυγή. Ναι. Εδώ δεν υπήρξε νέα προσφυγή. Εδώ κοινοποιήθηκε η παλιά απόφαση. Άρα. Και όχι μόνο κοινοποιήθηκε, τιμωρήθηκε κιόλας η ΠΑΕ του Καρυπίδη. Άρα λέμε όλοι ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να δικαιωθεί ο Άρης. Αλλά αν παρελπίδα δεν συμβεί αυτό, γιατί πραγματικά είναι παραλογισμός αυτό που γίνεται,
Γιατί 450 υποθέσεις λέγανε είναι παλιά ΠΑΕ, δεν έχεις πρόβλημα. 451 λένε έχεις. Άρα, αν παρελπίδα δεν δικαιωθείς, θα σε διακόψω. Το κακό ναι. έχει να κάνει ναι. με αυτούς και άντε να υπάρχει και ένας δύο ακόμα που δεν τους ξέρουμε. Ωραία. Μέχρι εκεί. Άνω τελεία. Και μόνο για όσους. Δεν πειράζει, πιο ναι. σημαντικό είναι αυτό που λέω εγώ. Ναι. Και μόνο για όσους ναι. έχουν προσφύγει και έχουν τελεσίδικη απόφαση στη FIFA. Κατανοητό. Ωραία. Πάμε. Άνω τελεία, πάμε να ακούσουμε Μίχα Λένινγκ. Είναι μια μεγάλη πρόκληση σίγουρα, γιατί ο Άρης έχει πολλά χρόνια να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα εκεί, να κερδίσει και όπως σε κάθε παιχνίδι αυτός είναι ο στόχος μας. Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα της ομάδας, γνωρίζουμε ότι η Γκάμα και Σάσα είναι εκτός λόγω καρτών. Τι γίνεται με την κατάσταση του Κουέστα? Sportlich, wir wissen, dass es gibt eine Gelbsperre gegen Sasa und Gama. Wie ist die Situation mit Cuesta? Unverändert. Also ich denke, dass er spielen wird. Natürlich hat er Schmerzen. Schmerzen gehören zum Fußball dazu. Und wir haben noch 2 Tage Zeit. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Κουέστα όλη την εβδομάδα προπονείται με πόνους. Θέλω να πιστεύω ότι θα παίξει. Έχουμε 2 μέρες καιρό μέχρι την Κυριακή. Θα δούμε τότε. Η ταυτόχρονη απουσία του Γκάμα και του Σάσα του δημιουργεί πρόβλημα σε αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι παίχτες πρώτης γραμμής σε ό,τι αφορά στην επιλογή. Das Fakt, dass Gama und Sasa gleichzeitig fehlen, ist das ein Problem, weil die sind normalerweise zwei Stammspieler. No, ich wollte das so. Ich habe das mit den Spielern besprochen, weil man muss sehen, wie viele Spiele wir in dieser kurzen Zeit schon gespielt haben und wie viele Spiele wieder folgen. Und mir war es wichtig, dass wir die Sperren wegkriegen, dass wir die Spieler benutzen können, gerade in den Spielen, die danach kommen. Und ist auch gut, weil ich kann wieder 2 anderen Leuten eine Chance geben und das ist wichtig. Ήταν κάτι το οποίο έγινε και με δικιά μου επιθυμία και σε συνεννόηση με τους παίκτες, καθώς είχαμε ένα φορτωμένο πρόγραμμα πριν από αυτό το παιχνίδι και έχουμε και πολλά παιχνίδια που έπονται. Θέλουμε να τους έχουμε διαθέσιμους στη συνέχεια και είναι και μια ευκαιρία να δώσουμε ευκαιρία σε 2 άλλους ποδοσφαιριστές να μπουν στην ενδεκάδα. Τι παιχνίδι περιμένει τακτικά αυτό κοντά στον Ολυμπιακό και τι πιστεύω ότι είναι αυτό που πρέπει να έχει ο Άρης, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το παιχνίδι για να φύγει με βαθμό ή βαθμούς από το γύρο της Καραϊσκάκης. Tactisch, was für ein Spiel wartest du und was soll Άρης machen, etwas von dieser Spiel mitzunehmen? Ja, zunächst haben wir natürlich, ich mich besonders, mal mit Olympiakos auseinandergesetzt, wie sie spielen. Sie haben natürlich einen klaren Matchplan. Für uns ist der kleine Vorteil, dass wir als Gast natürlich nicht das Spiel machen müssen. Wir sind endlich mal in der Situation, auch mal reagieren zu können. Ob uns das gelingt, hängt so ein bisschen natürlich davon ab, wie sich das Spiel entwickelt. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει ένα καθαρό αγωνιστικό πλάνο. Για μας το θετικό είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς το παιχνίδι στη συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά να αντιδράσουμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Το αν θα καταφέρουμε να το πετύχουμε όπως σε κάποια άλλα αντίστοιχα παιχνίδια θα εξαρτηθεί και από το πώς θα εξελιχθεί το μάτς. Έχει αγωνιστική μετά. Μέσα στην εβδομάδα. Μετά το παιχνίδι με τη Λάρισα, συζητήθηκε για το αν ο Άρης ήταν κουρασμένος και σωματικά και πνευματικά. Σκέφτεται κάτι τέτοιο τώρα με το ότι έρχονται 2 παιχνίδια. Es folgt noch ein Spiel in Mitte der Woche. Nach dem Larissa-Spiel hast du gesagt, dass wir waren müde oder ein bisschen hat die Frische gefällt, auch körperlich und auch in der Kopf. Hast du Angst, vielleicht, dass das nochmal passiert jetzt? Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass wir müde waren. Ich habe gesagt, es fehlte die geistige Frische. Das hatte damit zu tun, dass die Bedingungen in Larissa auch extrem schlecht waren. Wir sind überhaupt nicht in unser Spiel gekommen, weil eben die Umstände es nicht zugelassen haben. Erwarte ich überhaupt nicht, weil es ist ein ganz anderes, es ist ein tolles Stadion, ein guter Gegner. Ich glaube, dass jeder, auch gerade meine Mannschaft, will sich da beweisen. Μετά τη Λάρισα, για την ακρίβεια, είχα σταθεί περισσότερο στην πνευματική κόπωση και όχι τόσο στη σωματική. Και εκτός των άλλων, εκεί υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον αγωνιστικό χώρο, το οποίο δεν μας επέτρεψε να αποδώσουμε όπως μπορούμε σαν ομάδα. Δεν περιμένω κάτι αντίστοιχο την Κυριακή, καθώς πρόκειται για ένα έξοχο γήπεδο για πολύ καλές συνθήκες. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένας πολύ γεμάτος μήνας ο Ιανουάριος από παιχνίδια, δεδομένου ότι υπήρχαν και οι αγώνες για το κύπελο.
Αν εξαιρέσουμε τα αποτελέσματα που ήταν θετικά για τον Άρη και με την πρόκληση για το κύπελλο, τι είναι αυτό που κρατάει που του μένει πιο έντονα από αυτά τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής ο Άρης? Γιάννο, αβά, bisher ein Monat mit volles Programm, auch wegen der Pokalspiele, außer die Ergebnisse. Was haltest du mehr von diesen Spielen im Januar? Ja, meine. Wir haben ja gute Ergebnisse erzielt, nur es bleibt ja so. Wir haben sowieso eine englische Woche in der Liga, dann sind wir im Pokal weiter. Das heißt, wir haben wieder nochmal zwei Pokalspiele mehr. Es wird jetzt eigentlich dauernd so gehen. Wir haben, das hat natürlich Ausfluss oder Auswirkung aufs Training, dass wir jetzt mehr sehen müssen, dass wir Balance finden zwischen Belastung und Entspannung, also Regeneration. Καταρχάς τα αποτελέσματα, οπότε απαντάμε πρώτα σε αυτό, ότι κρατάμε τα καλά αποτελέσματα. Ήταν ένας μήνας με συνεχή παιχνίδια όντως, το οποίο συνεχίζεται και στην συνέχεια και αυτό έχει επίδραση κυρίως στο τι συμβαίνει στις προπονήσεις, γιατί όλο αυτό το διάστημα έχουμε κοιτάξει περισσότερο να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ένταση, στην προπόνηση και στην αποκατάσταση, γιατί είμαστε ανάμεσα στα παιχνίδια. Οπότε αυτό είναι το σημαντικότερο που κρατάμε από αυτό το διάστημα. Η σεζόν θα είναι μεγάλη, πρωτάθλημα, κύπελλο. Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι μπλοκαρισμένος στις μεταγραφές μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Ο ίδιος αγχώνεται, πώς το αντιμετωπίζει, πώς το σχολιάζει. Die Saison ist noch viel zu lang und Άρης hat jetzt eine Sperre für die Transfers. Bereitet das Sorgen? Was denkst du über das? Und vielleicht ist das ein Problem für die Rest der Saison? Ja, natürlich ist es keine gute Situation für uns. Die kam sehr überraschend, für mich sowieso noch überraschender. Ich habe eine andere Funktion, ich muss das schnell akzeptieren und muss mit den Dingen arbeiten, die ich habe. Mhm. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein großer Nachteil für uns. Ήταν κάτι το οποίο, είναι κάτι το οποίο σίγουρα μας δημιουργεί πρόβλημα. Για μένα ήρθε και τελείως απρόσμενα. Ωστόσο, ως προπονητής πρέπει να το αποδεχτώ και να δουλέψω με αυτό που έχω. Σίγουρα όμως είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα για το υπόλοιπο της σεζόν. Στο ακραίο σενάριο που δεν δοθεί λύση και ο Άρης. Γιατί και ο Ντουρμισάη δεν μπορεί να παίξει τώρα και ο Άρης δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Πώς θα το σχολιάσει, ακραίο σενάριο, επαναλαμβάνω. Wenn wir vielleicht keine Lösung über das Problem finden und keine andere Transfer machen kann und vielleicht auch Dumi nicht spielen darf bis Ende der Saison, wie werden das kompensieren? Ja, gut. Mit den Spielern, die ich zur Verfügung habe. Anders geht es ja auch gar nicht. Ich meine, mir tut das schon leid, gerade für Dumisai, weil er ein hervorragender Junge ist und der alles gibt. Aber ich bleibe da positiv und hoffe, dass es noch zum Guten ausgeht. Nur diese Situation so hätte natürlich nicht passieren dürfen. Das ist klar, aber das ist so. Θα πολεμήσουμε με ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας. Στην περίπτωση του Ντουρμισάη, αν δεν βρεθεί λύση, πρώτα απ' όλα για τον ίδιο θα είναι κάτι για το οποίο είναι λυπηρό, γιατί δεν θα μπορεί να αγωνιστεί, αλλά θα το πάρουμε όπως την κατάσταση όπως είναι και θα πολεμήσουμε αυτά τα όπλα που έχουμε. Από τη στιγμή που με τα σημερινά δεδομένα ο Ντουρμισάη δεν μπορεί να παίξει, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Χθες η Ντέγε και Λάσον, δύο παίκτες που μετά το παιχνίδι με τον Όφη με δική του επιλογή παίζουν ουσιαστικά μαζί στην επίθεση σε αυτό το 4-4-1-1, πήραν δύο βραβεία. Πώς νιώθει ο ίδιος γι' αυτό και με την αγωνιστική κατάστασή τους, δεδομένου ότι συνεισφέρουν πολύ στο επιθετικό τομέα του Άρη και σε ασίστ αλλά και σε γκολ. In Ντέγε und Λάρσον, zwei Spieler, die mit dir gleichzeitig spielen im ersten Elf, haben gestern zwei Preise gewonnen von der Liga. Ja. Και που καταλήγει η ερώτηση στο κομμάτι πώς το. Αν νιώθει και ο ίδιος δικαιωμένος για την επιλογή. Fühlst du vielleicht das dein Ernst ein bisschen ist? Also grundsätzlich hatte ich immer schon das Gefühl, dass die beiden gut zusammenpassen und ich sowieso, weil ich auch Stürmer war, natürlich weiß, wie sie denken. Was mir gut gefällt, ist, dass sie beide auch sich gegenseitig unglaublich unterstützen und beide schießen Tore und gerade auch Daniel Larsson gibt unglaublich viele Assists und ich kann mich nur freuen darüber. Πάντα είχα την αίσθηση ότι αυτοί οι δύο ταιριάζουν μεταξύ τους και επειδή και εγώ ήμουν επιθετικός, μπορώ να καταλάβω στην καριέρα μου ως ποδοσφαιριστής, μπορώ να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται. Ταιριάζουν πάρα πολύ καλά ο ένας με τον άλλον, υποστηρίζουν πολύ καλά ο ένας τον άλλον και ειδικά ο Λάρσον δίνει και απίστευτα πολλές ασίστ. Οπότε είναι ένα πολύ καλό δίδυμο. Τώρα που είπε ότι ήταν επιθετικός, ήταν καλύτερο.
Προς αυτός ή ο Χρούμπες. Πάντως ο Χρούμπες τον έδειξε ότι τον αγαπάει πάρα πολύ. Και πότε θα έρθει, θα έρθει. Wer war bester Stürmer, du oder Horst Hrubes? Erste Frage. Und zweitens, wie will der einmal hier in Thessaloniki kommen? Fangen wir hinten an, ja, der brennt schon drauf. Es wird auch nicht mehr lange dauern, dass er kommt. Mhm. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich ihm natürlich die Spielzusammenfassung schicke und er zum einen gerne mal das Stadion so erleben möchte, wie wir es schon gesehen haben. Und ich denke, dass die Frage stellt sich nicht. Also Horst war schon einzigartig. Στην πρώτη ερώτηση η απάντηση είναι αυτονόητη. Ο Hurst ήταν κάτι μοναδικό. Οπότε είναι σίγουρα ήταν ένας καλύτερος ποδοσφαιριστής από μένα. Στη δεύτερη ερώτηση, θέλει, καίγεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Του στέλνω πάντα το τι γίνεται στα παιχνίδια. Βλέπει τα βίντεο, βλέπει το γήπεδο. Θέλει πάρα πολύ να ζήσει αυτή την ατμόσφαιρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μετά το παιχνίδι με τη Ξάνθη στο κύπελο, υπήρξε ένα πλάνο που τον έδειξε τον ίδιο να αγκαλιάζεται με τον Ρόουζ. Είναι λίγα λεπτά μετά το διάστημα που έγινε αλλαγή. Ο υπερβάλλον ζήλος που δείχνουν οι παίκτες του, οι οποίοι θέλουν συνεχώς να παίζουν, να μην χάνουν λεπτό. Και δεδομένου ότι ο Ρόουζ δεν έχει χάσει λεπτό μέχρι το προηγούμενο παιχνίδι που έγινε αλλαγή στο 27ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος. Πώς τα σχολιάζει. Nach dem Pokalspiel gegen Xanthi ist in einem Moment hast mit Rose umarmt. Wenige Momente früher war ein bisschen frustriert, weil wegen der Auswechslung, weil er hatte eine Serie von, ich weiß nicht, 37 Spiele ohne Minute zu fällen. Also diese Gier von den Spielern, immer zu spielen und weiterzumachen, was kommentierst du? Ja, war eigentlich interessant. Mhm. Jeder Spieler, der ausgewechselt wird und zufrieden ist, da habe ich schon meine eigene Meinung. Mhm. Ich fand es natürlich großartig, dass er wirklich so emotional gekommen ist und sich wirklich nicht wirklich entschuldigt hat, sondern einfach nur der Trainer, das war überhaupt nichts mit der Aussicht. Ich wollte unbedingt zu Ende spielen. Das zeigt es ja, ne? dass er reflektiert und begreift, ich bin ein Teil der Mannschaft, andererseits natürlich alles geben will. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό που έγινε. Όταν βλέπω ένα παίκτη που γίνεται αλλαγή και δείχνει ικανοποιημένος, και έχω τη δική μου άποψη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως δείχνει ότι ένας παίκτης σαν το Ρόζ, ο οποίος θέλει πάντα να παίζει, εδώ κατάλαβε ότι βγήκα όχι από λόγους τακτικής, θέλω να παίζω για την ομάδα, είναι πολύ σημαντικό, τέτοιους παίκτες χρειαζόμαστε. Αν δεν κάνω λάθος, πρώτο παιχνίδι βασικός μαζί του ο Μαντσίνι. Πώς του φαίνεται ο Αργεντινός, γιατί θα χρειαστούν όλοι οι παίκτες. In diesem Spiel war das erste Mal, dass Mancini mit dir in der ersten Elf war. Was denkst du bei ihm? Weil er ist natürlich Spieler brauchen wird in der lange der Saison. Ja, zunächst muss man sehen, Daniel ist natürlich ein sehr junger Spieler, der jetzt bei 3 Monaten im Grunde genommen immer besser verstanden hat, was er von ihm will. Auch mit den Einsätzen und manchmal war er sehr gut, manchmal hat er auch nicht so gut gespielt, aber er muss natürlich weitermachen. Und jetzt ist er an dem Punkt, dass er wirklich jetzt auch so die Chance bekommen hat, sich zu zeigen. Und ich denke auch, dass er am Sonntag wieder von Anfang an spielen wird, einfach weil ich merke, er tut der Mannschaft gut, er muss noch viel lernen, aber das ist es ja. Das ist ja, wenn jemand entwickeln will, muss man ihm natürlich auch dann die Chance geben. Mhm. Und wenn er so weitermacht, dann wird er uns sicherlich auf in der Zukunft auch noch viel Freude machen. Είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής και στην αρχή χρειαζόταν λίγο περισσότερο χρόνο για να καταλάβει τι ακριβώς χρειάζομαι από αυτόν. Έπαιρνε τα λεπτά συμμετοχής του, σε κάποια παιχνίδια ήταν πολύ καλός, σε κάποια όχι τόσο, αλλά σε κάθε περίπτωση έδειχνε ότι ήθελε να μάθει και να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται ότι χρειάζεται χρόνο συμμετοχής, χρειάζεται ευκαιρίες, τις δικαιούται και θα τις πάρει στη συνέχεια τη σεζόν, γιατί δείχνει ότι και θέλει και μπορεί να βοηθήσει αυτήν την ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον Αλέξ. Αυτά από τον Μιχαήλ Ένινγκ. Δεν νομίζω ότι είπε κάτι το οποίο ήταν ηχηρό, να το πω έτσι. Εντάξει, αναφέρθηκε και στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Αναφέρθηκε μεμονωμένα και σε κάποιους παίχτες όπως ο Λίντζεϊ Ρόουζ και στο πάθος το οποίο έδειξε μετά στο μάτς με την Ξάνθη. Πάθος παύλα νεύρα θα πω εγώ, γιατί του χάλασε το σερί με την αλλαγή που τον έκανε ο Ένινγκ. Γιατί μετρούσε ο Ρόζα από πέρυσι 37 σερί μάτς χωρίς να χάσει ούτε λεπτό. Πολύ σημαντικό στοιχείο.
για τον Γάλλο. Αλλά εντάξει, ο ποδόσφαιρο όλα κάποτε τελειώνουν. Ναι. Δεν θα συνέχιζε σαν ο Ρόουζ να μην χάνει ούτε λεπτό. Το σημαντικό στην περίπτωση του Γάλλου είναι ότι έχει καθιερωθεί πλέον στο δεξιάκρο της άμυνας και με την παρουσία του ίδιου εκεί και την είσοδο του Δελιζή στην δεκάδα υπάρχει μια ωραία ισορροπία ανασταλτικά και φυσικά ένας παίχτης ο οποίος σου βγάζει σιγουριά στα δεξιά, γιατί ούτε ο Σούντγκρεν δεν μπόρεσε να σου δώσει αυτή την σιγουριά και τη σταθερότητα στη συγκεκριμένη θέση και το έκανε ο Σάσα, αλλά ο Σάσα είναι πολύτιμος στον άξονα και γι' αυτό δεν τον είδαμε να διατηρείται εκεί πέρα. Δεν υπήρχε και άλλη αξιόλογη λύση ή λύση ενός ποδοσφαιριστής χαρακτηριστικά του Σάσα για να παίξει στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν υπήρχε η πολυτέλεια να καθιερωθεί ο Σάσα δεξιά και την ξέρει τη θέση. Ο Ρόζος πάντως ανταποκρίνεται αρκετά καλά και γι' αυτό τον βλέπουμε πλέον να είναι η βασική επιλογή και όχι κατά ανάγκη επιλογή του Μίχα Λένινγκ για το δεξιάκρο της άμυνας. Δεν θα πάμε ακόμα στο break γιατί σε ένα-δύο λεπτά θα μιλήσει και ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας. Κρατάμε αυτό που Έονινγκ ότι δεν είναι ακόμα σίγουρη η παρουσία του Χουλιάν Κουέστα στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Θα έχουμε σε λίγο ενημέρωση και την προπόνηση για να δούμε τι ακριβώς έγινε σήμερα με τον Ισπανό. Αλλά όπως είπαμε και χθες, μειώνονται οι πιθανότητες του να αγωνιστεί στο μάτς της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Βλέπω Χαβιέ Ματίγια να παίρνει θέση δίπλα στους καλούς φίλους και συναδέλφους της Νόβα, είναι έτοιμος να κάνει δηλώσεις και εμείς πάμε να τον ακούσουμε. Pues bueno, la verdad como siempre contra Olympiacos, un gran equipo, pues y más en su campo. Además creo que este año están más sólidos que el año anterior. Reciben menos goles y pero bueno, nosotros estamos muy buena línea, creo que le podemos hacer daño. Que puede ser un partido difícil para ellos, al igual que será difícil para nosotros, pero creo que tenemos opciones de sacar un buen resultado allí y por qué no, ganar el partido. Είναι ένα παιχνίδι κοντά σε έναν αντίπαλο πολύ σημαντικό, ιδίως μέσα στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός είναι πολύ δυνατός. Αυτή τη σεζόν είναι κατά τη γνώμη μου πιο σταθερή σε σχέση με πέρσι, ιδίως στο θέμα του να μην δέχονται γκολ αμυντικά, είναι πιο σταθερή. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για αυτούς, γιατί και εμείς είμαστε σε ένα καλό σέρι αγώνων και αποτελεσμάτων. Οπότε θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάρουμε κάτι θετικό αυτό το μάτς. Ο Γενάρης είναι ένας δύσκολος μήνας από το δεδομένο ότι υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι τα πολλά παιχνίδια δημιουργούν κόπωση. Υπάρχει όμως και κάποιοι άλλοι που λένε ότι τα ψερή παιχνίδια δίνουν και ρυθμό σε μια ομάδα. Πώς το ερμηνεύει ο ίδιος? Pues enero es un mes cargado de muchos partidos importantes seguidos. Hay los que digan que jugar tantos partidos con intensidad continuamente va a pasar factura. Otros dicen que en cambio jugando partidos exigentes el equipo puede encontrarse a sí mismo y tener un mejor ritmo de competición. Más o menos, ¿qué opinas tú sobre esa doble idea en cuanto a una misma situación? Bueno, para mí en lo personal como jugador, por supuesto yo prefiero jugar muchos partidos porque para eso nos dedicamos a esto. Lo más bonito de esta profesión son los partidos, el competir contra otros equipos, el disputar esos partidos. La competición es lo más bonito y si la tenemos cada 3 o 4 días, pues creo que para el futbolista es lo que le gusta, el competir, el poder tener una nueva experiencia cada tres, cuatro días y eso es lo que estamos teniendo durante el mes de enero y posiblemente durante el mes de febrero será muy parecido y creo que el equipo ha demostrado que teniendo tantos partidos seguidos está enganchando un buen ritmo de competición, está teniendo buenos resultados y creo que incluso hemos mejorado en el juego también. Εγώ σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής θέλω, επιθυμώ να αγωνίζομαι κάθε 3-4 ημέρες. Μην ξεχνάμε ότι τα επίσημα μάτς είναι η πεμπτουσία, το καλύτερο πράγμα για έναν ποδοσφαιριστή. Όλα τα άλλα είναι σημαντικά με άλλα δευτερεύοντα σχέση με τα επίσημα μάτς. Πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι και η ομάδα τώρα με τα συνεχόμενα δυνατά μάτς έχει δείξει τον καλό της σε αυτό. Γνωρίζουμε ότι τόσο ο μήνας του Ιανουαρίου, ίσως ενδεχομένως εξίσου μεγάλο βαθμό και ο επόμενος μήνας Φεβράριος, θα έχουν πολλά και δύσκολα συνεχόμενα μάτς. Οπότε προετοιμαζόμαστε και ψυχολογικά και αγωνιστικά για να ανταποκριθούμε και ο καθένας χωριστά και ομαδικά σε αυτές τις απαιτήσεις των αγώνων.
Τι πρέπει να προσέξει ο Άρης από τον Ολυμπιακό και τι πρέπει να κάνει ο Άρης στο δικό του παιχνίδι. Pues más o menos en qué puntos tiene que cuidarse Aris para no tener sorpresas negativas contra Olympiacos, tanto en concepto de maquillar los puntos fuertes del rival como también para sacar mejor cara propia. Bueno, nosotros lo principal y lo más importante es que sepamos que tengamos personalidad como para desarrollar nuestro juego independientemente del rival, de que juguemos contra Olympiacos o contra un equipo grande. Nosotros tenemos nuestras virtudes y tenemos que enseñarlas en estos partidos también, no solo pensar en el rival. Y luego pues de Olympiacos, vamos a decir que están siendo muy sólidos atrás, están recibiendo, creo que es el equipo que menos goles recibe. Y luego de medio campo para adelante sabemos que tienen gente muy buena, de mucha calidad, con mucha experiencia. Pero bueno, creo que podemos, ya lo hemos demostrado en partidos anteriores contra ellos, que no les ha sido fácil el ganar en nuestro campo, por ejemplo, la última vez, no les fue nada fácil. Y bueno, creo que, ya te digo, como te he dicho antes, podemos pelear el partido, que el partido esté igualado y que al final, pues bueno, por algún detalle se decante de nuestro lado y que ellos no se sientan lo menos cómodo posible en desarrollar su fútbol, que es de tener mucha posesión, de crear muchas oportunidades, y nosotros tenemos que minimizar eso. Το βασικό είναι να έχουμε πίστη και αυτοπεποίθηση ως προς το δικό μας παιχνίδι, δηλαδή να ξέρουμε ότι επειδή έχουμε και εμείς τα προσόντα μας σαν ομάδα, πρέπει να τα δείξουμε στον αγώνα ανεξαρτήτως αντιπάλου, δηλαδή να μην παίξουμε μόνο με βάση την προσαρμογή στις δυνατότητες του αντιπάλου. Από εκεί και πέρα, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, η ομάδα που δέχεται λιγότερα γκολ, γιατί έχει καταφέρει να έχει μεγαλύτερη ισορροπία στην αμυντική της λειτουργία. Και ως προς το κομμάτι δημιουργικά και επιθετικά, ξέρουμε ότι έχει πάρα πολλούς ποιοτικούς και έμπειρους παίκτες, μπορούν να σου δημιουργήσουν προβλήματα ανά πάσα στιγμή. Εμείς πρέπει να αγωνιστούμε όσο καλύτερα μπορούμε, γνωρίζοντας ότι και στο μάτς πρώτου γύρου εναντίον του Ολυμπιακού δείξαμε ένα καλό πρόσωπο και στις λεπτομέρειες δεν καταφέρουμε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Αλλά γενικά στα μεγάλα μάτς δεν έχουμε πρόβλημα να δείξουμε τον καλό μας εαυτό και να πάρουμε και καλό αποτέλεσμα. Πάντως το παιχνίδι της Κυριακής ο ίδιος θα στερηθεί τον παρτενέρ του στο κέντρο. Το λέω διότι ο Σάσα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Πώς το σχολιάζει αυτό? Sin embargo, en el partido próximo no vas a tener a tu lado tu compañero habitual de zona ancha en el centro campo, ya que Sasa está fuera del combate por tema de sanción. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves esta doble función de tener que sacar un buen resultado en un campo adverso y sin tu compañero habitual de funciones campo? Sí, obviamente, pues bueno, la baja de tanto la baja de Sasa como la baja de Bruno también son bajas muy importantes, de dos jugadores habituales que vienen jugando muchos minutos y haciéndolo muy bien con el equipo. Pero bueno, estoy seguro que los que están esperando la oportunidad de fuera, sea el que venga, por ejemplo, la posición de Sasa, puede jugar Abu. Ha jugado algunos partidos ya, el chaval ha demostrado que lo puede hacer bien también, que merece tener esa oportunidad también. Y ya te digo que el equipo confía mucho en la plantilla que tenemos, no solo en los 11 que salen a jugar cada domingo, sino los que están fuera esperando la oportunidad, demuestran en cada entrenamiento, tienen el ansia ese de tener una oportunidad de poder jugar, y ahora pues algunos que a lo mejor no juegan tantos minutos últimamente van a tener la oportunidad de demostrar, y ya te digo, yo 100% confiado en que lo harán bien y que lo harán como los que estaban jugando antes. Είναι δύο οι σημαντικές απουσίες μας στο μάτς, πέρα από τον Σάσα, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, είναι και ο Μπρούνο Γκάμα. Δύο παίχτες που παίζουν σχεδόν σε όλα τα μάτς και έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση. Είναι πολύ σημαντικοί για μας. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι έχουμε και άλλα παιδιά. Έχουμε βάθος στο ρόστερ που περιμένουν την ευκαιρία τους και μπορούν να αγωνιστούν, και όποτε αγωνίστηκαν να απέδειξαν την αξία τους. Πιστεύω, παραδείγματος χάρη στη θέση του Σάσα, ότι θέλουν να παίξει ο Αμπουμπά, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίκτης που παλεύει για να έχει τις ευκαιρίες του. Θα αγωνιστούμε, θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, και δεν είμαστε μια ομάδα των 11 παιχτών, είμαστε μια ομάδα με ποιότητα και με βάθος στο ρόστερ, οπότε μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιου είδους απουσίες. Κάτι τελευταίο και έξω από το παιχνίδι. Προσφάτως
Έγιναν συζητήσεις και για συνέχιση της παραμονής. Φανταζόμαστε ότι είναι αρχικό στάδιο ακόμη, δεν ξέρουμε πώς. Ο ίδιος πώς το προσεγγίζει το να συνεχίσει να παίζει για τον Άρη? Pues, una última pregunta. Recientemente hubo unos contactos preliminares, digamos, o iniciales, con la intención de intentar convencerte a renovar por aquí. Obviamente, igual es demasiado temprano por decir cosas a las claras, pero ¿cuál es tu concepto básico y tu predisposición, digamos, ante la opción de seguir jugando por el Aris? Sí, lo primero es que sí que es cierto que hubo unos primeros contactos entre el club y mi agente y yo, por supuesto. Y bueno, lo principal y más importante es que yo estoy muy feliz aquí, que me siento importante, mi familia está a gusto, nos gusta el club, lo primordial, yo me siento importante en cuanto al fútbol, a mi familia le gusta la vida aquí, estamos muy acoplados a la ciudad, al ambiente, a la gente, al Aris, y eso es lo principal, y eso es el primer paso para que haya una posibilidad de renovar aquí. Y luego, pues bueno, ya te digo, todo dependerá de lo que pensemos en un futuro de aquí hasta que acabe la temporada entre el club y yo, sobre todo de cuánto me valore el club, cuánto piense yo que el club me valora a mí, y a partir de ahí pues empezarán las conversaciones y veremos. Pero ya te digo que mi principal idea es continuar aquí porque soy feliz y estoy muy a gusto. Είναι αλήθεια, υπήρξαν κάποιες προκρατικές επαφές και συζήτηση αφενός από την πλευρά τη δίκη του Άρη και αφετέρου με μένα και με τον πρόσωπό μου. Γνωρίζουν όλοι ότι εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και σε προσωπικό επίπεδο με την οικογένειά μου στη Θεσσαλονίκη και στην ομάδα του Άρη. Μ' αρέσει η ατμόσφαιρα, είμαι ικανοποιημένος με το κλαμπ. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα διαπραγμάτευσης, ώστε να δω και εγώ πόσο πολύ εκτιμούν, αν θέλετε, την δουλειά μου ή της ομάδος. Αλλά είναι και κάπως νωρίς, πλησιάζοντας προς το τέλος της σεζόν, θα δούμε, θα κατασταλάξουμε πού μπορεί να γίνει για την πιθανότητα συνέχισης συνεργασίας. Αν και όπως επανειλημμένα σας έχω πει και σας λέω και τώρα, η προδιάθεσή μου είναι απόλυτα θετική. Όλοι ξέρουν ότι είμαι ευτυχισμένος εδώ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και την οικογένειά μου. Και θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσω να γίνεται στον Άρη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν και από τον Χαβιέ Ματίγια. Οι δηλώσεις του Ισπανού στην Κάμερα και τον Τόμο μετά από τα όσα ακούσαμε νωρίτερα από τον Μίχαελ Ένινγκ. Θα έχει την ευκαιρία βέβαια να τα διαβάσετε σε λίγη ώρα και στο Λαμπαουτάρι, όσα υπόθηκαν και από τον Γερμανό τεχνικό αλλά και από τον Ισπανό Χαφ, και να ξαναδείτε ενδεχομένως όσοι δεν είδατε το βίντεο με τις τοποθετήσεις του Γερμανού και του Ισπανού μέσου στην κάμερα της Νόβα. Θα πάμε στο break, γιατί ξεφύγαμε και λίγο, και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελικό κομμάτι της εκπομπής. Γιατί άλλαξε το χαλί, Χρήστανθε, που είχαμε βάλει? Για να καταλαβαίνω κόσμο τι είμαι εδώ. Σωστό κι αυτό. Κόντρα στις προβλέψεις δεν έφυγε. Είναι εδώ πέρα ο Χρήστανθος Τσαλτίδης, παρόλο που είχαμε δηλώσει νωρίτερα. Και ένα γκάτζι ο οποίος είναι stand-by για να βγει να μιλήσει για μπάσκετ, ναι, αλλά παραμένει εδώ πέρα. Όχι τίποτα άλλο, επειδή έχει meetings μέσα, γι' αυτό αλλιώς έχει φύγει ήδη. Αλήθεια αυτό? Ναι, καλά, το ξέρω. Για λίγο ακόμα θα πάμε παρέα. FM γεννώ τα μηνύματα στο 54526. Στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας ακούσαμε νωρίτερα τον Ένινγκ να λέει ότι δεν είναι ακόμα σίγουρη η παρουσία του Κουέστα στο μάτς Κυριακής. Ναι. Ακούσαμε τον Ματίγια, ο οποίος στάθηκε και στην απουσία του Σάσα αλλά και στην παρουσία του Μπα, για τον οποίο μιλήσαμε ωραία λόγια, είναι αλήθεια ο Ισπανός. Για την εντεκάδα. Που ξέρει ρε ο Ισπανός τώρα. Ναι. Εδώ υπάρχουν οι. Για την εντεκάδα σας. Οι άσχετοι. Σας είπαμε κάποια πράγματα και χθες. Εντάξει, αν δεν παίξει ο Κουέστα θα είναι ο Έμαν. Κατά δοκάρια. Εγώ να σου πω την αλήθεια, τον Κουέστα δεν τον έβαζε σε αυτό το μάτς. Γκολ. Σε πάνω. Τι είναι αυτό. Τέλος πάντων. Ροζ Κόρκουτ στα μπακ, Βέλε Δελιζή στα στόπερ, Ματίγια Μπα στη μεσαία γραμμή, Φετφατζίδης Μαντσίνη στα extreme wingers που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, και μπροστά, αν γίνει μια αλλαγή, λέω εγώ ότι θα είναι ο Ντιγκινή αντί του Λάρσον. Νομίζω ότι δύσκολα θα βγει ο Ντέι για την 11η. Και δεν πρέπει να βγει και με την 11η. Όχι, την κοινή αντί του Λάρσον. Ναι, για να ξεκουράσει λίγο το Λάρσον, ο οποίος και αυτός δεν είναι και πολύ φαν των 90 λεπτών και των συνεχόμενων αγώνων υψηλής έντασης. Λογικό. Ο Ένινγκ βέβαια είπε νωρίτερα ότι μ' αρέσουν, επειδή λέει ήμουν επιθετικός, λέει, όταν αγωνιζόμουν. Άσε μας, Ένινγκ. Μ' αρέσουν, λέει, αυτοί οι δύο μαζί μπροστά. Αλλά εντάξει, είναι και θέμα ξεκούραση, είναι και θέμα λίγο να πάρει κάποιες ανάσεις ο Λάρσον, τις οποίες έχει ανάγκη, είναι η αλήθεια.
Δεν λέω ότι αποκλείται να ξεκινήσουν και οι δύο μαζί, αλλά να γίνει μια αλλαγή. Νομίζω ότι θα είναι ο Ντιγκινή αντί του Λάξον. Και ο Γάλλος μπορεί να αγωνιστεί συγκεκριμένη θέση. Mm-hmm. Απλά αν βάλει τον Ντιγκινή, καλό θα είναι να τον έχει λίγο πιο πίσω. Δηλαδή, καθαρό φορ δεν είναι. Mm. Αν μπορεί να τον έχει. Ρώτησε στου Παοξίδε αν μπορούμε να κάνουμε αλλαγή. Δεν θα ρωτήσω κανέναν. Γιατί, φίλε. Εγώ σου είπα το μάτσο. Που μα λέμε ποιο θα βάλουμε τιμωρημένο, ποιο θα παίξουμε. Θα το βάλω χ2 και γκολ-γκολ. Μάλιστα. Ωραία. Και το εξήγησα πριν και ποδοσφαιρικά. Είναι ένα παιχνίδι. Θα βάλω μετά τον Τζοβάρα στην εξίσωση. Είναι ένα παιχνίδι από αυτά που ταιριάζουν στον Άρη. Θα βρει χώρους, μπορεί να χτυπήσει αυτούς τους χώρους και θα πηγαίνει φέτος περίφημα σαν ντέρμπι. Ακόμα και από την ήττα από τον Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι. Έχει μειώσει κατά πολύ την παραγωγικότητα του Ολυμπιακού στην επίθεση. Και πήρε και το προβάδισμα, άσχετα τι έγινε μετά. Ο παράγοντας που θα κρίνει το ματς είναι ο Τζοβάρα. Αν ο Τζοβάρα σφυρίξει, που δεν σου λέω θα σφυρίξει 50-50, εδώ άλλοι κι άλλοι δεν έχουν σφυρίξει 50-50. Μέσα στο Καραϊσκάκη. Αλλά αν σφυρίξει όπως το πρώτο μάτς, δεν έχει ελπίδα καμιά. Αν είναι λίγο πιο σωστός, μπορεί μήπως και. Αλλά το 2,90 γκολ-γκολ για να το δούμε και λίγο στοιχηματικά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. 2,90 το γκολ-γκολ. Είναι ένα σημείο εγώ που κρατάω, ας πούμε, από αυτό το παιχνίδι. Για όσο το βλέπουν καθαρά κουμαρτζίδικα. Εντάξει. Α δούμε. Κι εγώ γκολ-γκολ έδωσα το πρωί. Το έδωσε γκολ-γκολ. Δεν άκουσα καθόλου το πρωί. Εντάξει, σίγουρα είναι σημαντική η αποσία του Σάσα. Δηλαδή, καθόμουν λίγο κοιτούσα και τους αριθμούς του σήμερα. Σίγουρα. Αλλά ο Ένιγκ το έχει και στο μυαλό του μια λογική ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Είναι ένα ντέρμπι. Θέλω να κερδίσω την Αθήνα. Αλλά και ο Σάσα είναι ένα παίκτη ο οποίο πραγματικά παιδιά να ξέρει ότι είναι στα κόκκινα. Δηλαδή, έχει πολύ ανάγκη από ανάσεις. Να βάλω ένα παίκτη, ρε φίλε, συγγνώμη. Ο οποίο είναι ένα από του καλύτερου μου παίκτε. Ναι. Ενώ τα εργομετρικά του δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι χρειάζεται ξεκούραση και να τον βάλω δηλαδή να ψοφήσει και να τον χάσω. Καταρχήν να είναι κακός κουρασμένος αυτό το μάτς και να το χάσω και στα επόμενα όχι, που είναι συνεχόμενα, όχι, δεν το κάνω. Και... επειδή μου κάνουν bullying οι ξανθιώτες. Και ναι, γιατί δεν έχει τον ΠΑΟΚ. Και το ίδιο σκεπτικό υπάρχει και στην περίπτωση του Κουέστα, στην περίπτωση που δεν παίξει, ότι για να μην ρισκάρουμε το ενδεχόμενο να χάσει 2-3 μάτς συνέχεια, αν δεν το χρησιμοποιήσουμε. Του Κουέστα για μένα ήταν ρίσκο που μπήκε και με την Ξάνθη. Ναι, φάνηκε ειδικά στις περιπτώσεις που έπρεπε να δίνει την μπάλα με το χέρι. Ναι, γι' αυτό το ανέβαλες. Είναι διαφορετικό. Έκανε ένεση. Γι' αυτό τελικά πήγε μέσα, Νίκο. Είναι διαφορετικό. Και για να σταματήσει λίγο και αυτή η χαζομάρα η οποία αναπτύσσεται εντός και εκτός πόλης και με τον Παναθηναϊκό να έπαιζε ο Άρης και με την Άκη νομίζω το ίδιο θα έκανε. Και μην βάζετε στη ζυγαριά τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Τον εγώ ΠΑΟΚ θυμίζω. Είναι ένα τοπικό ντέρμπι να ολοκληρώσω στο ΑΕΚ Άρης. Ένα τοπικό ντέρμπι για το οποίο, όπως είχε δηλώσει ο κύριος Φερέιρα, έτσι, όλοι μου ζητούν να κερδίσουν τον Άρη. Ναι, σωστό. Ωραία. Εγώ θα πω, Νίκο, ότι στο παιχνίδι ΑΕΚ Άρης είχε δηλωθεί από την ΑΕΚ να δηλώσει την τιμωρία του, να παίξει την τιμωρία του ο Λιβάγια. Σε εκείνο λοιπόν το παιχνίδι και μέχρι να παίξουμε με την ΑΕΚ, αυτό το οποίο έλεγαν οι φίλοι μου οι Παοξίδες είναι ότι δηλώθηκε ο Λιβάγια γιατί θα δώσουμε το ματς στο Μελισανίδη. Παρατήχαν το πάρουμε κιόλας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έγινε ό,τι έγινε. Παρατήχαν το πάρουμε. Μετά βέβαια το βούλωσαν όσοι το λέγανε αυτό. Καλά, κάτσε να πάει κανένα σοπαλία την Κυριακή, σου πω εγώ τα γίνει. Ξέρεις τι με. Εγώ θέλω να κερδίσω, όχι να πάρω ισοπαλία, αλλά ναι. Ξέρεις τι είναι αυτό που με εκνευρίζει. Είναι ότι μέσα από αυτό το bullying, και αν τελικά κερδίσω, ναι, θα ευνοηθούν αυτοί. Και αυτό το bullying έχει ως απότερο σκοπό να ευνοηθούν αυτοί. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι δυνατόν οι συγκεκριμένοι να μιλάνε για ισονομία. Δεν είναι δυνατόν οι συγκεκριμένοι να μιλάνε για εξυγίανση. Βλέπουμε το τι συμβαίνει και το τι γίνεται. Ο καθένας έχει δικαίωμα να. Και πραγματικά θέλω να δω. Υπήρξε ένα δημοσίευμα από το 10, με μαλώνει ο Στεριός να λέω για το 10, που λέει ότι άλλαξαν 3 μέλη της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ. Δεν είναι αδιαψεύδετο από κανένα το δημοσίευμα αυτό. Ισχύει αυτό? Πριν από μια τόσο σημαντική υπόθεση, άλλαξαν 3 μέλη της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ. Εκεί δηλαδή που θα πάει μετά από την πρωτοβάθμια της Λίγκας το θέμα ΠΑΟΚ και Ξανθής. Αληθεύει αυτό? Δεν είδα καμία διάψευση. Αντί αν ήταν ψέματα αυτό, βγαίνανε ψεύτες, αλήτες, συκοφάντες. Χθες άκουσα κατάρρευση του κατηγορητηρίου κτλ. Αλλά εγώ άκουσα σήμερα τον κύριο Αρκουδί, ο οποίος είπε ακριβώς το αντίθετο. Δεν είπε ότι ούτε κατέρευσε, ούτε ότι είναι καραμπινάτη αλλίωση. Είπε όμως ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό δεν είναι, έχει να κάνει με τον βαθμό της συγγένειας, αλλά με τον βαθμό της εξάρτησης. Ακριβώς, πέ και αυτό. Ναι.
Τέλος πάντων. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Και για πάρα πολλά παίζουν το ρόλο τους και πώς μας τα πασάρουν επικοινωνιακά και πώς μας τα φιλτράρουν. Και φυσικά, εμείς παιδιά δεν θα εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Κανένας. Αν κάποιοι συνάδελφοι ή οτιδήποτε άλλο θέλουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ, ας το κάνουν. Εμείς δεν εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ, μόνο του Άρη. Τα συμφέροντα του Άρη εξυπηρετούμε και για να ολοκληρώσω αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα. Και για να μιλήσω έτσι λίγο πιο λαϊκά. Δηλαδή, συγγνώμη, να σου τελειώσω και να το πεις αυτό που θες να πεις. Υπάρχει μια. Λέει ένα αληθινό γεγονός κάποιος που είναι του Ολυμπιακού ή πρόσεξε τον Ολυμπιακό. Αλλά είναι αλήθεια. Εμείς δηλαδή, αν λέμε την αλήθεια, είμαστε του Ολυμπιακού. Με αυτό το bullying πιστεύετε ότι θα υπερασπιστείτε την αλήθεια. Δεν τρώμε τέτοιο παπά, παιδιά. Αν εσείς είστε ΠΑΟΚ, καλά κάνετε. Τιμή σας και καμάρι σας. Κάθε ομάδα, δημοσιογράφος κάθε ομάδα προσπαθεί να προασπίσει τα συμφέροντά της και πολύ καλά κάνει. Εννοείται. Απλά για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν και να μιλήσω λίγο πιο λαϊκά και δεν μου αρέσει και το αποφεύγω, αλλά αναγκάζομαι με όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται. Αναγκάζομαι. Δεν θα μας δείχνουν με το δάχτυλο αυτοί που ζητούσαν την ομάδα τους να χάσει την Καλαμαριά το 5. Εντάξει, σε παρακαλώ, δηλαδή που αν γινόταν άλλο περιστατικό και δεν εμπλεκόντουσαν αυτοί, θα είχαν σηκώσει τον κόσμο ανάποδα. Και δεν θα μου δίνει το δάχτυλο αυτή που ο Άρης μπασκετικά τους έσωσε. Εντάξει. Άντε. Γιατί εμείς δεν καθίσαμε να χάσουμε από κανέναν για να πέσει ο ΠΑΟΚ, εμείς κερδίσαμε κιόλας. Λοιπόν, για ηθική λοιπόν δεν θα μιλάνε ορισμένοι άνθρωποι. Και δεν τσουβαλιάζω όλους αυτούς, τσουβαλιάζω κάποιους από αυτούς. Γιατί κάποιοι το βλέπουν και σωστά και αντικειμενικά. Εντάξει. Να μιλήσουμε με τα μόβα από τότε έχουμε να παίξουμε. Από το Ολυμπιακό Άρης. Από το ΑΕΚ Άρης. Ναι. 1-1. ΑΕΚ Άρης. Εντός έδρας. Εκτός έδρας. Εντός έδρας. Στο ΑΚΑ με την άκρη είχε τα μόβ. Εντός έδρας λέω από εκεί έχουμε να παίξουμε τα μόβ. Νομίζω δεν θέλω να τα ξαναδώ τα μόβ. Νομίζω ναι. Φτάνει τόσο. Ήταν γούρικα στην αρχή γι' αυτό. Αγκούρια ήτανε. Γούρικα. Τα υποστήριζε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος θα υποστήριζε γιατί. Καλά έκανε. Ναι. Χρόνια πολλά. Οπα. Αντώνης Αριόγλου. Επειδή μόλις τώρα με απάντησε αυτός που ανέφερες. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Λοιπόν, επειδή το έστειλα τις ευχές μου νωρίτερα. Φιλαράκι μου. Χρόνια πολλά Αντώνης Αριόγλου. Χρόνια πολλά. Στον Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Στον Αντώνη Τζαλουχίδη. Όπως και αυτός έχει σήμερα την ονομαστική μήνυμα, του. Μήνυμα. Λοιπόν, για Αντώνη δεν γιορτάζουμε. Ο άνθρωπος που κρατάει τα γραφεία της ΠΑΕ Άρης, έτσι. Δεν ξέρω αν ακούει, ευχηθούμε χρόνια πολλά για την ονομαστική του. Κούτρα, έχει πέσει και μια κούτρα εισιτήριο. Κούτρα, φίλε. Ο άνθρωπος που κάνουν δουλειά, φίλε. Θα τους επερνούμε και θα τον αναγνωρίσουμε. Που γέννησε η γυναίκα του ανθρώπου, να πούμε το κοριτσάκι του, να πούμε και δούλευε 26 ώρες το 24. Να τα λέμε γι' αυτό. Λοιπόν, χρόνια λοιπόν. Α, ναι, γιατί κάποιοι. Είχαν πει στον Καρπί να τον διώξει τον Τζαλουχίδη. Ναι, 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 κάποιοι όντως είχαν. Βεβαίως. Ναι. Δεν δουλεύε τελικά 26 ώρες. Όχι. Ναι, κάποιοι λέγαν κι άλλα, τέλος πάντων. Τελειώσει η σεζόν και θα ασχοληθούμε και με αυτό. Γιατί να τελειώσει. Εγώ ασχολούμαι και με όσους. Καλά, θα ασχοληθούμε εδώ εκτενέστερα. Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν σήμερα την ονομαστική τους. Τι άλλο Αντώνη έχουμε στον Άρη. Αντώνη. Τον Καλσάδο. Αντώνιο Καλσάδο. Χρόνια πολλά. Βεβαίως. Αντώνιο. Το Ζαμπέτα. Στον Αντώνιο το Ζαμπέτα, βεβαίως. Χρόνια πολλά για την ονομαστική του γιορτή. Φίλο σου. Καλά, δεν μπορώ να πω ότι κάνω ποτέ παρέα για να θεωρούμε είστε φίλοι. Όχι. Πάντα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τον σεβόμουν και τον σέβομαι. Μάλιστα, μπράβο. Λοιπόν. Κοίτα, άνθρωπος που βάζει λεφτά στον Άρη, εγώ τον σέβομαι. Είναι πολύ βασικό αυτό. Άνθρωπος που βάζει λεφτά στην ομάδα, το σέβομαι. Γιατί τα τελευταία 15-16 χρόνια δεν είναι πολλοί αυτοί που το έχουν κάνει. Εντάξει. Οι περισσότεροι διαχειρίζονταν. Ποιον άλλο τον έχουμε. Σαν Αντώνη τον Κονταργύρη, χρόνια πολλά βεβαίως. Εδώ πέρα. Του γκρουπ. Και σε όσους γιορτάζουν τον Αντωνίες βεβαίως. Που γιορτάζουν και έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Και παίρνουν σειρά αύριο Θανάσιδης. Ο άλλος θα φέρει κεράσματα μέσα στην Δευτέρα, μα δεν φέρει να κυνηγηθεί. Τόση ώρα μιλάει και δεν έχει πει. Ποιον, Αντώνη, ποιον. Στον Γκάτζιο, ρε. Στον Γκάτζιο, ρε. Ευχήθηκα, τον πήρα τηλέφωνο. Ρε, στον Γκάτζιο, ρε, δημόσια. Να τον πάρουμε τηλέφωνο. Ρε, δημόσια του είπες. Ωραία, τον έχω κλείσει ήδη. Χρήσατε και να βγει να μας πει για τον μπάσκετ, αλλά. Να τον βγάλω τώρα. Του στέλνω μήνυμα πρώτα, περίμενα. Χρόνια πολλά. Έχω συνδεθεί ήδη μαζί. Όχι, για τα χρόνια πολλά του στέλνω μήνυμα. Καλά έκανα. Άντε πάρε. Το φίλο μου τον Αντώνη τον Παπαχρήστο. Βέβαια. Αντώνη Κάπελα, έστειλες χρόνια πολλά. Το. Δεν έστειλες, Ο Αντώνης Βουγίδης που έχω τι είναι. Νομικός νομίζω είναι αυτός, να ξέρεις. Ο Αντώνης Ασημακόπουλος, φίλε. Έλα. Ωραία.
Τα κλείσες όλα, εντάξει. Χτυπάς, όλη την ώρα χτυπάς τα ακουστικά αυτά. Πάμε τέτοια. Να κλείσουμε με μπάσκετ, γιατί έχουμε πολύ σημαντικό ματς αύριο. Ναι. Με τον εορτάζοντα Αντώνη Γκάτζιο, να το ευχηθούμε και δημόσια. Κάποιοι το ευχήθηκαν από νωρίς, χρειάζεται, κάποιοι του στείλανε τώρα. Αντώνη, πήρες το μήνυμα που έστειλα. Πολλά, το πήρα μόλις το μήνυμα. Τυχαίο, η κινητή τηλεφωνία άργησε. Στις ευχές δεν υπάρχει καθυστέρηση, αυτό να το ξέρετε. Καλό. Οι γιορτές είναι τριήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, οπότε... Σωστό, μάλιστα. Ελπίζω αύριο να μην έχουμε πολιτιστική εκδήλωση και όχι κανένα καρνάβαλο και η κλασική ατάκα που έπρεπε να χρησιμοποιήσει είναι ότι ελπίζουμε αύριο η ομάδα να σου κάνει ένα δώρο για τη γιορτή σου. Δεν είναι δώρο η νίκη της Λάρισσας. Εδώ που φτάσαμε, είναι δώρο η νίκη. Έτσι πως έχει φτάσει η κατάσταση είναι δώρο και μάλιστα και καλό δώρο. Μην ανησυχείς, τα έχω ρυθμίσει όλα. Να ξέρεις. Γιατί έτσι πως έχει εξελιχθεί το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να έρθω αύριο στο γήπεδο, το σκέφτομαι, αν και δεν νομίζω να τα καταφέρω. Ευκαιρία είναι, εντάξει, ποδόσφαιρο την Κυριακή. Ναι, για να κερδίσει ο Άρης και να πάω μετά συνέντευξη τύπου και να πω το προπονητή της Λάρισσας, φαντάζομαι ότι είστε ικανοποιημένος επειδή έχετε δηλώσει ότι όταν κερδίζουν οι ομάδες αποσυντονίζονται και όταν χάνουν παραμένουν συγκεντρωμένες. Άρα φαντάζομαι ότι είστε ικανοποιημένος. Είναι η αδυναμία σου, Αγγέλο. Εκνεύρισε μου τον Αγγέλο, εκνεύρισε τον μου. Αυτό και ο παιδουλάκι μεγάλο θα τον Αγγέλη τον πήρα και είναι έτοιμος για αύριο να χάσει. Σταμάτα! Σταμάτα! Ρε φίλε! Να μην ξέρει ποιοι είναι οι φίλοι της ομάδος. Κράτα το θυμό σου και κάνε το σταυρό σου. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Μια χαρά. Μια χαρά, τάκες έδινε. Το μάτς έστω και με ένα πόντο διαφορά υπέρ του Άρη και όλα τα άλλα. Με 17 θα κερδίσουμε, Αντώνη. Μισή 17. Δεν πειράζει, ας είναι και ένας, γιατί στο σημείο που τώρα νομίζω ότι η διαφορά παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Βρέχει λίγο. Με την ήττα του πρώτου αγώνα. Βρέχει λίγο στα Χάνια, να ξέρεις. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι η Λάρισα, η οποία κέρδισε με 14 πόντους τον Άρη στο πρώτο μάτς, είναι αρκετά καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Έχει φέρει 4 παίκτες οι οποίοι πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Οπότε το μάτς θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, θέλει πολύ μεγάλη ένταση από την πλευρά των παικτών και της κερκίδας, όπως το μάτς με τον Ηρακλή, ειδικά το αμυντικό κομμάτι του Άρη, το οποίο είχαμε ξεχάσει για ένα διάστημα. Έκανε την εμφάνισή του εμφατικά στον αγώνα του περασμένου Σαββάτου. Έτσι λοιπόν, επειδή η Λάρισα έχει πάρα πολλές εστίες κινδύνου, έχει πολύ καλούς Αμερικανούς παίκτες, πρέπει να κινηθεί σε αυτά τα επίπεδα ο Άρης, να περιορίσει τον αντίπαλο όσο περισσότερο μπορεί, στους 70 και κάτω πόντους, για να πάρει αυτή τη νίκη, η οποία είναι το δεύτερο βήμα από τα τρία που κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνει οπωσδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα και με τον Ιωνικό, για να μπορέσει να βγάλει τη μύτη έξω από το νερό και να δει πιο αισιόδοξα το μέλλον. Μετά υπάρχει και η διακοπή και μπορούν να γίνουν πολλά εκεί. Η διακοπή πότε είναι, Αντώνη? Ο Άρης θα αγωνιστεί μετά τον Ιωνικό. Υπάρχει μετά το μάτς με τον Ιωνικό, τη 17η αγωνιστική. Ναι. Υπάρχει κανονικά αγωνιστική στην Basket League. Ναι. Όμως ο Άρης θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στις 15 Φεβρουαρίου. Και μετά, άσως, έναν αγώνα ο οποίος, εντάξει, κακά τα ψέματα, είναι εκτός προγράμματος. Τι λες, περίμενε. Και μετά τον Παναθηναϊκό πότε θα παίξει ξανά? Μετά τον Παναθηναϊκό είναι τέλη Οκτωβρίου. Τέλη Οκτωβρίου. Η επόμενη αγωνιστική. Τι Οκτωβρίου, ρε Γκάτζιο. Συγγνώμη. Μεθυσμένος είσαι. Έχω μιλήσει τόσο πολύ σήμερα που πραγματικά... Από τον νέκταρ της αγωνιστικής θεωρητής. Έχει λοιπόν, άκου. Κεφαλός μου από την κοινή τηλεφωνία. Έχω μιλήσει με Καρυπίδη, άκου να σου πω. Είναι ενήμερος και ο Λευτέρης. Άκου να σου πω κάτι. Θα δώσουμε για το μάτς με τον Παναθηναϊκό η Ντέγε και Φετφατζίδη. Από το ποδόσφαιρο θα τους κάνουμε γιο-γιο. Με η Ντέγε και Φέτφα θα τους διαλύσουμε. Έτσι ακριβώς. Φέτφα και μπάσκετ. Μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό παίζει ο Άρης αρχές Μαρτίου. Ναι, τέλη Φεβρουαρίου είναι η επόμενη αγωνιστική. Ωραία περίοδο. Νομίζω τις τελευταίες μέρες του Φλεβάρη. Ναι. Οπότε ο Άρης με έναν ενδιάμεσο σταθμό τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό θα έχει ουσιαστικά κενό ενός μήνα, όπου τότε αναμένεται να γίνονται και κάποιες κινήσεις. Ναι. Και αναφορικά με ίσως κάποιες βελτιωτικές, με κάποιες προσθήκες στο ρόστερ που θα βελτιώσουν κάπως την κατάσταση. Όμως στην παρούσα φάση, εντάξει, είναι εύλογο ότι αυτό που μετράει είναι να κερδίσει η ομάδα αύριο, γιατί σιγά σιγά όσο περνάνε και αγωνιστικές αδειάζει και η κλεψίδρα. Ναι. Οπότε αύριο το πρέπει είναι να φτάσει στον αριθμό 5 ο Άρης και ή δυνατόν την άλλη εβδομάδα στις 6 νίκες, ώστε να μπει για τα καλά πλέον στο παιχνίδι της παραμονής.
Βήμα-βήμα πρέπει να τα βλέπει. Αν πάντως κερδίσει αύριο, νομίζω ότι. Δεν έχει. Το είπε και ο Κεν Μπράουν στη συνέντευξη που μας έδωσε μετά τον αγώνα με τον Ηρακλή και είχε απόλυτο δίκιο. Λέει: μη μου λέτε για δύο συνεχόμενα μάτς. Δεν ξέρω καν με ποιον παίζουμε μετά τη Λάρισα. Το μυαλό μας είναι το μάτς στο μάτς με τη Λάρισα. Πρέπει να βγούμε από αυτή την τρύπα που έχουμε μπει. Και ήταν πολύ εύστοχη αυτή η δήλωση του. Εγώ νομίζω, Αντώνη, ότι, ότι στο παλέ και με, δεν σου λέω γεμάτο το γήπεδο, αλλά με 4.000 κόσμο τουλάχιστον δεν είναι φόβητρο η Λάρισα για αυτόν τον Άρη. Όχι, όχι, φυσικά. Μα όχι, δεν υπάρχουν ομάδες φόβητρο. Υπάρχουν απλά ομάδες καλές οι οποίες τη μέρα τους μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά. Είδαμε τι έγινε στον Πανιόνιο. Η Λάρισα κέρδισε μέσα στον Προμηθέα. Ακριβώς, με 15 πόντους κιόλας. Η Λάρισα κέρδισε με 20 πόντους μέσα στο Λαύριο. Έτσι. Έτσι. Άρα ακριβώς. Τι να λέμε τώρα. Και μιλάμε για μια ομάδα η οποία τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Κάναμε και μια σχετική ανάλυση το πρωί στο Λαμπαουτάρης. Τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές έχει 89,5 πόντους μέσο όρο. Οπότε είναι εύλογο που πρέπει να δούμε. Πες μου λίγο, και τους διαιτητές, πες μου λίγο. Και μάλιστα με δύο εκτός έδρας μάτς, έτσι. Όχι στην έδρα της που συνήθως στην έδρα της οι ομάδες σκοράρουν περισσότερο. Με δύο εκτός έδρας μάτς έχει 90 πόντους ανά αγώνα στις τρεις τελευταίες νίκες της. Οπότε είναι εύλογο που πρέπει να στραφεί η προσοχή του Άρη. Στον αγώνα με τον Ηρακλή οι παίκτες του Άρη έδειξαν κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν δείξει σε προηγούμενα μάτς. Και δεν μιλάω μόνο για τη χαμηλή παραγωγικότητα, αλλά και με τον τρόπο που προσέγγισαν τον αγώνα. Δηλαδή ακόμα και σε προσπάθειες του αντιπάλου για κάρφωμα γινόταν ένα δυνατό φάουλ σαν να του λέει σήμερα δεν θα κερδίσεις εδώ. Έτσι πρέπει να μπει ο Άρης και αύριο. Να είναι δηλαδή να μπει στο μάτς και να είναι 40 λεπτά έτσι. Μάλιστα. Μακάρι, μακάρι να τα καταφέρει αύριο και να πάρει και μια βαθμολογική ανάσα αλλά και ψυχολογική ανάσα, γιατί ο Άρης σε φάση που είναι πρέπει να τρέφεται ψυχολογικά κιόλας από τις νίκες. Απλά αυτό το οποίο ανέφερες για την παραγωγικότητα της Λάρισας επιθετικά, εγώ το συνέδεσα κατευθείαν στο μυαλό μου με, με τον πολύ soft τρόπο που αμήνεται ο Άρης και θα πρέπει λίγο να προσέξει ιδιαίτερα στο αυριανό παιχνίδι. Αυτό όμως αλλάζει στο Νιγκαλισκόλ, έτσι. Ειδικά το τελευταίο διάστημα, αν εξαιρέσουμε τον αγώνα με τον Πανιόνιο, είναι τρία παιχνίδια με Λαύριο, Περιστέρι και Ηρακλή, που άρεσε να είναι πολύ καλός αμυντικά. Αυτό το πρόσωπο πρέπει να κρατήσει και αυτό το πρόσωπο πρέπει να δείξει. Νομίζω ότι οι παίκτες έχουν καταλάβει πλέον τι παίζεται και πώς μπορούν να κερδίσουν τα μάτς. Δεν μπορεί. Γιατί και οι Αμερικανοί πολλές φορές έχουν μια νοοτροπία ότι okay, θα φάω 90 πόντους, θα βάλω 91 και θα κερδίσω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στην ελληνική μπάσκετ λίγκ. Ειδικά όταν δίνεις αγώνες επιβίωσης πρέπει να είσαι δυνατός και να είσαι σκληρός βασικά. Ναι. Οπότε νομίζω ότι το έχουν πάρει το μήνυμα και περιμένουμε μια ανάλογη εικόνα και αύριο. Ωραία. Θυμίζουμε για όσους δεν έχουν πάρει ακόμα το στήριο τους 10 ευρώ γενική είσοδος και αύριο. Από νωρίς θα μπορούν και από την πουτή και από τα εκδοτήρια του Παλέ, νομίζω, Αντώνη, να προμηθεύονται και τα στήρια. Έτσι, και αν και η ώρα είναι πιο ακατάλληλη σε σχέση με τον αγώνα με τον Ηρακλή, είναι 4 παρατέταρτο, νομίζω ότι η σημασία του αγώνα κάνει υποχρεωτικό το γεγονός ότι πρέπει να γεμίσει το Νιγκαλισκόλ και να έχει και την ένταση και τον παλμό φυσικά που είχε και στα τελευταία μάτς. Ωραία. Ωραία, Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό απόγευμα. Bye bye. Λοιπόν. Αυτά και από τον Αντώνη τον Γκάζιο για το αυριανό ματς μπάσκετ. Όσοι μπορείτε, παιδιά, και έχετε το χρόνο αύριο το μεσημέρι, 10 ευρουλάκια, πάτε παλέ. Βλέπετε ομάδα, στηρίζετε, κερδίζουμε, προχωράμε. Τα πράγματα είναι απλά. Τι ωραία που τα λες, φίλε. Ναι, τα σκέτα. Σε θαυμάζω μερικές φορές. Άσε μας γελίζει. Άσε μας γελίζει, να πω και μαθιάτικα. Άσε μας γελίζει. Λοιπόν, κλείνουμε. Ναι. Είπαμε και το ποδόσφαιρο, είπαμε και το μπάσκετ. Ο Εργοτέλης έχει κάτι να παίζει μόνο Παρασκευή. Φίλε, κάθε Παρασκευή Εργοτέλη δεν βλέπουμε. Είναι prime time ομάδα γι' αυτό. Τι είναι? Prime time. Για άνω το πάει, Εργοτελάρα. Κερδίζει, έχασε την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια, εντάξει, οκ, μια χαρά. Για άνω το πάει. 0-2 είναι. 0-2 μέσα στο Πλατανιά. Και βρέχει λίγο κιόλας από ό,τι βλέπω. Μια χαρά. Κομπλέ, καλογεράκι. Πρώτα να το φύλακα στο Άρη. Λοιπόν, Πλατανιά Εργοτέλη 0-2. Στο 52 είμαστε. Βρέχει πολύ. Στα Χανιά, όπου πλέον υπάρχει ακόμα ένας Τσαλτίδης, όχι ο Χρήστος, άλλος βέβαια. Πήγε ή θα πάει. Τι? Πήγε ή θα πάει. Ποιος? Ο αδελφός. Δεν κατάλαβα τι είπες. Ποιος θα πάει στα Χανιά, ρε Χρήστανθε? Τίποτα, θα έρθει. Α, δεν! Θα έρθει εδώ η νύφη. Πάει, εντάξει. Χάσαμε, χάσαμε τον προορισμό. Χάσαμε τον προορισμό. Αμαρτία από το Όχι, αλλά έχουμε γνωστούς εκεί τώρα πλέον. Πολλούς. Έχουμε γνωστούς πλέον πάρα πολύ καλό. Εδώ πώς μπαίνει εδώ πέρα, κάτι θέλω να κάνω. Είναι ώρα να βάλω το διάλειμμα. Ναι, θέλω να βάλω για κάτι έξτρα γι' αυτό. Για να φύγουμε. Κάτι έξτρα να σου βάλω. Ναι, ακούστηκε αυτό. Έντερ.
Κάτι έξτρα να σου βάλω, εντάξει, δεν είναι πονηρό. Μου το βάλανε πριν, μην αγώνεσαι. Τι να σε κάνω, ρε φίλε, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν. Να το κι αυτό. Κάτι όμω, γιατί ακολουθεί και άλλη εκπομπή, Χρήσανθε. Γι' αυτό βάζω έξτρα διαφημίσει. Όχι έξτρα διαφημίσει, έχουμε παίξει και τον 5,5 και τον 6. Ναι, αυτό λέω. Τον 6,5 θέλουμε. Χρωστάω μία. Μία ίσον καμία. Λοιπόν. Κλείνουμε. Ναι. Για σήμερα. Βασικά πριν κλείσουμε, περίμενε. Τι θες να κάνεις? Έχεις να δώσεις κάτι? Να κάνεις καμία κλήρωση? Να πεις κάτι συγκεκριμένο? 16 πρώτου του 20. Σήμερα πώς έχουμε? 16 πρώτου του 20. Αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά και στον Αντώνη τον καπνίδι, πως μου σημαίνει ένας φίλος μήνυμα. Α, καπνίδαρος, βέβαια! Βέβαια, καπνιγκόλ. Φιλαράκι μου, ναι. Καπνιγκόλ. Ευχαριστούμε τον Γιαννόπουλο που ήταν μαζί μας. Καλείτε 2-3-10-7-51-9-33 24 ώρες το 24ωρο. Το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου έρχεται για να βάλει μπρος το φορτηγό σας. Φορτηγό σας. Και μπορείτε να πάτε να βρείτε το Γιαννόπουλο εκεί που είναι, έτσι. 4 χιλιόμετρο Εθνική Οδού, Θεσσαλονίκη Κατερίνη, στο κεντρικό φανάρι Πόντου, στο Καλοχώρι. Για το καλύτερο σέρβις, τις καλύτερες τιμές αγοράς προσφέρει ο Γιαννόπουλος. Και Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση μυστικά της παραγωγής του καφέ. Επαγγελματίας bartender, κάνε σεμινάρια στο σέρβις. Και όλα αυτά εμπιστοποιείς σε λίγες μόνο μέρες. Αν θες κάτι παραπάνω, παρακολούθησε σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά και πάρετε εφόδια για να δουλέψεις στον τομέα του τουρισμού. Όπως επίσης στα Data Labs έχουμε και πληροφορική. Αν θέλεις να γίνεις expert πάνω στον κλάδο και απαραίτητος στην αγορά εργασίας, παρακολούθησε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και απέκτησε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού, παρακαλώ. Data Labs τηλέφωνο 2310-2229-62. datalabs.edu.gr διαδικτυακά και φυσικά μπορείτε να επισκεφτείτε για καλύτερη ενημέρωση στα γραφεία των Data Labs Εθνικής Αμήνης 14α. Κλείνουμε. Κλείνουμε. Ωραία, κλείνουμε. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή επιτυχία σε όλα τα τμήματα του ΑΕΚ.